Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας, Faces. Έχω ένα καινούργιο πρόσωπο για μας, εδώ, απόψε μαζί μου, να τον καλωσορίσουμε. Είναι ο κύριος Κωστάκης Χριστοφόρου, υποψήφιος βουλευτής. Πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές. Να η ευκαιρία, λοιπόν, να μάθουμε από τον κύριο Χριστοφόρου να μας πει και αυτός τις ιδέες του και τι έχει να προσφέρει και τι είναι αυτό το διαφορετικό, κύριε Χριστοφόρου, που έχετε να προσφέρετε εσείς. Και πέστε μας λίγο έτσι για τον δικό σας ρόλο που θα παίξετε στις βουλευτικές εκλογές. Είμαι υποψήφιος βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ναμοχώς. Θεωρώ τον εαυτό μου δημότη του Παραλιμνιού, γιατί από το 1980 διαμένω στην περιοχή, αγάπησα την περιοχή και αγάπησα και τον κόσμο της περιοχής και ευρύτερα την Αμόχωστο. Όπως ίσως να γνωρίζετε, διετέλεσα για μακρά σειρά ετών διευθυντής των Επιτροπών της Βουλής και στη συνέχεια Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Φυσικά, λειτουργούσα ως τεχνοκράτης, κρατώντας τα ισοζύγια δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων της τότε εποχής. Ισχυρίζομαι και λέγω της καλής εποχής. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πρέπει να πω ότι ζήγησα επανειλημμένα το θέμα αν θα έπρεπε να αποστασιοποιηθώ και να παρακολουθώ τα πράγματα από κάποια απόσταση ή αν θα έπρεπε να δραστηριοποιηθώ εμπλεκόμενος στην πολιτική για να σώσουμε ό,τι μπορεί, αγαπητέ φίλε, να σώσουμε. Γιατί το Κυπριακό, όπως εξίσου καλά γνωρίζετε, βιώνει δύσκολες εποχές. Οι Τούρκοι δεν έχουν εγκαταλείψει τους στόχους τους, οι οποίοι παραμένουν αμετάθετοι, και είναι η κατάληψη ολόκληρου του νησιού. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το Βαρόσι είναι το πρόκριμα, αν θα πάμε καλά, γενικότερα για την επίλυση του προβλήματος της Κύπρου, για να σώσουμε την Κύπρο μας. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Με αυτούς τους στόχους κατεβαίνω και διεκδικώ την εκλογή μου στο αξίωμα του βουλευτή, για να δώσω τον καλύτερο μου, πιστεύω, εαυτό, προκειμένου να σώσω τον τόπο. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου, εντάξει. Καταρχήν να σας ρωτήσω γιατί με το κόμμα της κυρίας Θεοχάρους και γιατί το κόμμα το δικό σας ή η δική σας συμμετοχή στο βουλευτικό σώμα θα μπορέσει να σώσει την Κύπρο. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που θα προσφέρετε, ας πούμε? Ποια είναι τα δικά σας σχέδια? Ποιος είναι ο δικός σας, τέλος πάντων, τρόπος διάσωσης του προβλήματος της Κύπρου? Τι θα προσφέρετε, τι... Εντάξει, πολλά, γιατί με το κίνημα αλληλεγγύη. Πιστώστε με ότι έχω δει και απ' έξω και από μέσα τη λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων. Γνωρίζω, τα πιστεύω, τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πιστεύουν. Εκείνο το οποίο κρίνω, ότι υπό τις περιστάσεις το κίνημα, αν θέλετε, ο κομματικός σχηματισμός που με αντιπροσωπεύει σαν άτομο, σαν άνθρωπο, είναι το κίνημα αλληλεγγύη. Γιατί οι θέσεις στις οποίες πρεσβεύει είναι πεντακάθαρες, πεντακάθαρα υπερασπίζεται την Κύπρο, όχι για να υποσκελίσουμε το τουρκοκυπριακό στοιχείο. Αντίθετα, να κατοχυρώσουμε δικαιώματα και ελευθερίες που είναι αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Είμαστε μέλος της Ευρώπης και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας και να επιδιώκουμε ή να διεκδικούμε θέσεις και απόψεις που μας καθιστούν πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
πρέπει να πολεμήσουμε για να δούμε τα δικαιώματα, τις ελευθερίες στις οποίες πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζονται και στην Κύπρο. Και με αυτές τις σκέψεις και τα προσεγγίσεις διεκδικώ εκλογή μου στο αξίωμα του βουλευτή. Τώρα με ρωτάτε με ποιον τρόπο θα μπορέσω να σώσω μια κατάσταση η οποία δεν είναι δυστυχώς η καλύτερη υπό τις περιστάσεις. Γνωρίζω τις διαδικασίες, τους νόμους, τον κανονισμό της Βουλής. Είμαι ο συντάκτης τους, έχω σπουδάσει νομικά, είμαι καταρτισμένος στην νομοθετική επιστήμη και νομίζω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε πρόκληση που θα τεθεί μπροστά μου προκειμένου να σώσουμε ό,τι μπορεί να περισωθεί. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν από τους πρωτοστάτες τότε που εξασφαλίσαμε τα ψηφίσματα 550 και 789 για την Αμόχωστο. Δυστυχώς, αποδεχόμενοι διαβεβαιώσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων αποδείχθησαν κίνδυνες, δεν επιμέναμε στην πλήρη εφαρμογή αυτών των αποφάσεων και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Έχω την άποψη, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ανεχθεί, ότι η Κλέρη Αγγελίδου, η αείμνηστη, μας άφησε χρόνια, αλλά έφυγε με τον παράπονο ότι δεν τα κατάφερε να δει εφαρμοζόμενα αυτά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να καταβάλω το άπαντο δυνάμιο μου προκειμένου να μπορέσω να δω αυτά τα ψηφίσματα για το Βαρώσι και σε επέκταση για όλες τα κατεχόμενα μέρη να τα βλέπω να υλοποιούνται. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου, μιλώντας παραμένω στην Αμόχωστο λοιπόν και μετά από την, και μπορώ να πω, αποτυχία του εις Πενταμερούς, γυρίσαμε πίσω με ένα επιπρόσθετο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυπριακή πλευρά, το θέμα του εκπροσώπου των Τουρκυπρίων, το οποίο έθεσε τραπέζι των συνομιλιών για δύο κράτη. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καυτό σημείο αυτό και παράλληλα έχουμε και το θέμα της Αμοχώστου, το οποίο δυστυχώς έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις, τις γνωρίζουμε όλοι μας, δεν εφαρμόστηκαν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι Τούρκοι επιχειρούν να κατοικήσουν την Αμόχωστο, έχουν ανοίξει μέρος της Αμόχωστου και επιχειρούν να προσελκύσουν τουρισμό, να προσελκύσουν κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σεβασμός στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την τέλος πάντων εφαρμογή των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Ναι. Όταν πιστεύεις στο δίκαιο του αγώνα σου, όλα είναι δυνατά. Αρκεί να πιστέψεις στο δίκαιο του αγώνα που διεξάγεις. Χωρίς αμφιβολία, η τουρκική πλευρά, με τους εδώ δορυφόρους της, και αναφέρομαι στον κύριο Ντατάρ, κατέθεσε στην αποτυχούσα πενταμερή διάσκεψη της Γενέβης την πρόταση για δύο κράτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι εντελώς ξένο με τη φύση του Κυπριακού. Το Κυπριακό πρέπει να το παραδεχτούμε και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας και έχουμε όλα τα εφόδια να το πολεμήσουμε. Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, με την Τουρκία να προσπαθεί με κάθε τρόπο και μέσο να εκτουρκίσει τα κατεχόμενα εδάφη. Συνεπώς έχουμε κάθε καθήκον και κάθε υποχρέωση να ανατρέψουμε αυτά τα δεδομένα. Και έχουμε το δίκαιο του αγώνα υπέρ μας. Έχουμε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνής κοινότητα, όταν της εξηγηθεί σωστά το Κυπριακό, τότε σωστά θα τοποθετηθεί. Εάν όμως παρουσιαζόμαστε στην Ευρώπη, είτε στα Ηνωμένα Έθνη, ως το καλό παιδί, το οποίο είναι έτοιμο να συμβιβαστεί με πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται εξ αντικειμένου, γιατί χωρίς να υιοθετηθούν αρχές και επιδιώξεις που στηρίζονται σε ζητήματα βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, δεν μπορεί να επέρθει λύση στο Κυπριακό. Θα είναι παράδοση. Και παράδοση με τη δική μας υπογραφή δεν πρόκειται να συγκατανεύσει κανένας Κύπριος. Αλλά πιάσαμε τα σοβαρά και αφήσαμε στην άκρη το θέμα ότι και είναι εις πίστη του φίλου του Προέδρου του Σωματείου της Αμοχώστου, ο οποίος επιτελεί αξιοθαύμαστο έργο και μακάρι να γίνεται από όλα τα κομμάτια του κυπριακού ελληνισμού που βιώνουν τη ξενιτιά. Γιατί θέλουμε το θέμα της Αμοχώστου να ακούεται και να ακούεται μέχρι που να πιστούν και οι αμετάπιστοι ότι διεκδικούμε δίκαια το ψήφισμα και η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών το 550 και το 789. Είναι ψηφίσματα τα οποία αποκτήθηκαν με τα πόνου και μόχθου. Θα ήταν μέγα σφάλμα να τα αφήσουμε στην πάντα και να μιλούμε για οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα, επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Και ας το κατανοήσουμε. Οι Τούρκοι μας πήραν χαπάρι, ας με επιτραπεί η φράση, και θέλουν να πάρουν ολόκληρη την Κύπρο. Αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψουμε. Και όλα αυτά τα λέγω εν πλήρη γνώση ότι δεν είναι σε αντίπραξη με νόμιμα δικαιώματα των κατοίκων της Κύπρου και σε αυτούς περιλαμβάνω και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι ενώσο λειτουργούν και κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, είναι καλοδεχούμενες οι θέσεις τους και από κοινού πρέπει να πολεμήσουμε για να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου, μιλήσατε για τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συντέγματος Αμοχώστου και έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και έχει περάσει το θέμα της Αμοχώστου μέσα στην Αγγλική Βουλή και πάρα πολλοί βουλευτές φίλοι της Κύπρου βοηθούν προς την κατεύθυνση, την προσπάθεια δηλαδή, την δική μας, να μην γίνει κάτι το οποίο να είναι πολύ αργά. Δηλαδή να οι Τούρκοι να κατοικήσουν την Αμόχωστο και να μην μπορέσουν οι νόμιμοι κάτοικοι της να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις εστίες τους. Εδώ στη Μεγάλη Βρετανία γενικά όλοι οι απόδημοι, κύριε Χριστοφόρου, όπως είπατε, αναφερθήκατε πριν από λίγο και σε ανθρώπινα δικαιώματα, θέλουν και επιδιώκουν να έχουν για αυτοί τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Δηλαδή, ποια είναι τα πιο σημαντικά. Εάν λοιπόν ένας Κύπριος κάτοχος ενός διαβατηρίου κυπριακού ή μίας ταυτότητας και ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο δικαιούται να έχει ψήφο και να εκλέγει τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν, τότε γιατί όχι και οι κάτοικοι ξένων χωρών, άλλων χωρών, οι απόδημοι της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδας, της Αμερικής, παντού, να μην δέχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγουν τους ανθρώπους τους οποίους εκπροσωπούν. Δηλαδή είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο δυστυχώς κάπου έχει σταματήσει. Είχε μπει θέμα στη Βουλή και δεν προχώρησε. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το θέμα, κύριε Χριστοφόρου? Η μοντέρνα τάση είναι να δίδεις στους πολίτες σου, είτε ζουν εντός της δημοκρατίας είτε εκτός, λόγων και ρόλων. Το καλύτερο κομμάτι της Κύπρου είναι η παροικία μας και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Φυσικά εγώ μιλώ με κάποια δόση επηρεασμού, γιατί οι περισσότεροι συγγενείς μου διαβιώνουν και εργάζονται
στο Λονδίνο και σε άλλες αγγλικές μεγαλοπόλεις. Έχουν λόγο και ρόλο και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και είναι μέγα λάθος να μην τους δίδεται το δικαίωμα, το μέγιστο δικαίωμα, το ιερό δικαίωμα της ψήφου. Και η ταυτότητα αυτή, όταν είχα ξενιτευτεί, μας έλυσα σε ένα μεγάλο βαθμό το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε αμέσως μετά την εισβολή, όπως και οι υπόλοιποι Κύπροι που ξενιτεύθηκαν στις αραβικές χώρες. Να μην τα ξεχνούμε αυτά. Είναι οι άνθρωποι που έσωσαν τον τόπο και το κατελάχιστο είναι να τους αναγνωρίσεις το δικαίωμα να ψηφίζουν, να έχουν ρόλο και λόγο για τα δρόμενα τα πολιτικά στην ίσο μας. Προσωπικά είμαι υπέρ και εάν ο υπέροχος λαός με τιμήσει με την ψήφο του, ναι, θα εργαστώ για να γίνει αποδεκτόν αυτό το δικαίωμα. Γιατί είναι δικαίωμα και αίτημα απόλυτα δικαιολογημένο. Μας εξυπηρετεί τα μέγιστα. Αυτή είναι η μοντέρνα τάση. Έχουμε τώρα και στην Ευρώπη και στην Αμερική την αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων των εκλογικών, γιατί όχι και στην Κύπρο, που τους έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία δυστυχώς δεν εφαρμόζονται και ειδικότερα θέματα τα οποία έχουν θέμα την προσφυγιά, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πιο πολλοί συμπατριώτες μας έχουν ξενιτευτεί λόγω της εισβολής, εγκατέλειψαν δηλαδή τις εστίες τους λόγω εισβολής και λόγω του ότι δεν υπήρχε κάτι το θετικό και το σχετικό εκεί, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και πάρα πολλοί ήρθαν στην Ηνωμένο Βασίλειο, άλλοι σε άλλες χώρες. Λοιπόν, επιστρέφοντας πίσω, επαναπατριζόμενοι, κάνουν παράπονα ότι δυστυχώς δεν έχουν τα δικαιώματά τους. Δηλαδή είναι κάποια δικαιώματα ειδικότερα προσφυγικά, τα οποία κάποιοι νόμοι έχουν αλλάξει και δεν δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι επιστρέφουν, αν και πρόσφυγες, να έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν και έχουν οι πρόσφυγες οι οποίοι παρέμειναν στην Κύπρο. Πώς βλέπετε αυτό το θύμα? Και μιλάω ιδιαίτερα έτσι για τους ένας αριθμός προσφύγων που γνωρίζω και περισσότερες λεπτομέρειες, ότι είχαν το δικαίωμα απόκτησης εστίας, αλλά δυστυχώς επιστρεφόμενοι πίσω, γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα, κάπου σταμάτησε το θέμα του να αποκτήσουν μία στέγη και αναγκάστηκαν να γυρίσουν και πάλι πίσω. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν δικό του σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί, αλλά όμως είναι δικαιώματα ανθρώπινα, έστω και ένας, ας πούμε. Πώς βλέπετε αυτό το θέμα, κύριε? Εντάξετε να δείτε. Επειδή αφαίρεται και λόγω ηλικίας, βίωσα από πρώτο χέρι προσεγγίσεις, μελέτες τέτοιων προβλημάτων, όπως είναι μεταξύ άλλων το προσφυγικό. Ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιλούσε για άνετη προσωρινότητα όταν είχαμε αποταθεί να χτίζουμε τους πρώτους προσφυγικούς συνοικισμούς. Ο Κύπριος είτε διαβιώνει εντός είτε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει τα ίδια δικαιώματα. Ο σκήνημα αλληλεγγύη στις εξαγγελίες μας, στο πιστεύω μας με το οποίο κατεβήκαμε κάτω στους ψηφοφόρους, λέμε όχι μόνο να αναγνωριστεί αυτό, αλλά ακόμα και η περιουσία που έχει, που εγκατέλειψε κάτω από τις συνθήκες που την εγκατέλειψε την περιουσία, να μπορεί να την εξαργυρώνει με διάφορους τρόπους. Με εγγυητή πρότιστον την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορεί, και έχω περιδιαβάσει τους προσφύγους συνοικισμούς ως υποψήφιος της επαρχίας Αμοχώστου, και
έχω δει συνθήκες που δεν μας τιμούν ιδιαίτερα. Δεν μπορεί ο Κύπριος να μένει σε οκέλες η μισή και η άλλη μισή να είναι κάτω από συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται σε στοιχειώδη πράγματα. Επομένως, για να είμαστε πρακτικοί, ναι, η θέση δική μου ήταν και παραμένει να δοθεί κάθε δικαίωμα. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Άλλωστε, μπαίνοντας στην Ευρώπη, χωρίς να σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπήρχαν ανέκαθε με τη συμμετοχή μας στην Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όμως, εκείνον ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ενσωματωθεί και είναι ένα απόσπαστο μέρος του χάρτη της Ευρώπης και στη βάση εκείνου του χάρτη πρέπει να αναγνωρίσουμε και ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν σχέση και με το δικαίωμα ιδιοκτησίας και με το δικαίωμα κατοχής αλλά και με άλλα δικαιώματα τα οποία δυστυχώς τα αφήσαμε στην πάντα και ασχοληθήκαμε με άλλα πράγματα. Είναι αυτά που με προκάλεσαν σαν πρόσωπο, σαν άτομο να εμπλακώ προσφέροντας, λέω, εκείνο που μπορώ να προσφέρω για να σώσουμε ό,τι μπορεί να περισωθεί. Δεν πάει άλλο να αποξενωθώ και να αποξενώσω τον κόσμο τον δικό μου που είναι το κύριο στήριγμα και υπήρξε το κύριο στήριγμα της Κύπρου. Μάλιστα. Ο ξενιτερικός Κύπριος είναι ο άνθρωπος που μας εκρατούσε για χρόνια σε ζωή στέλνοντας το μικρό ή το μεγάλο έμβασμα του. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να ξεχνιούνται. Λοιπόν, και είναι λάθος μέγα εκείνο που θέλουν να τα ξεχάσουν. Κύριε Χριστοφόρου, δίνεται υπόσχεση λοιπόν ότι εάν βρεθείτε στη Βουλή θα θέσετε αυτά τα θέματα κάτω για συζήτηση, προς συζήτηση και επίλυση, έτσι. Η απάντηση είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ναι. Και γνωρίζω και τις διαδικασίες και τον τρόπο αντιμετώπισης του. Λόγω της πολλαπλής εκεί της παρουσίας μου της πολύχρονης στον χώρο της Βουλής. Άρα είμαι σε θέση να το κάνω και να το κάνω σε χρόνο μηδέν. Ωραία. Αυτός... Είναι υπόσχεση προς κάθε συμπολίτη μου, είτε αμοχουσκιανός είναι, είτε Κύπριος ξενιτεμένος. Το οφείλουμε. Είναι το μοναδικό που μπορούμε να τους δώσουμε ως Κύπρος. Μάλιστα. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να ζούμε μερικοί σε ολιγαρχία, σε ποτούντι πολυτελείς συνθήκες και να αφήνουμε τον κόσμο, η μάζα του κοσμάκι να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ιδιαίτερα τώρα που αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της πανδημίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο μας. Είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους, της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή σας η δήλωση και υπόσχεση θα φέρει έτσι αποτέλεσμα και κάποιοι που αδικούνται θα δώσουν την ψήφο τους για να βρεθεί στη Βουλή, κύριε Χριστοφόρου, και ας το ευχηθούμε αυτό, να λύσετε προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν λύονται, δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα. Θέλω να έχω δύο ακόμα θέματα, έτσι εν συντομία να τα περάσουμε γιατί μας παίρνει και ο χρόνος. Το πολύ καυτό θέμα, κύριε Χριστοφόρου, της αδικίας που υπάρχει, της διαφθοράς που δεν λύεται. Δηλαδή είναι εκεί, παίρνονται κάποιες αποφάσεις, δυστυχώς δεν καταλήγουμε πουθενά. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω τις δικές μου θεωρίες, τις δικές μου προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύεται. Αρκεί να το θέλουμε να το λύσουμε. Και η διαφθορά και η διαπλοκή αντιμετωπίζονται, αρκεί να θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε νομοθεσίες υπό μορφή πατσαρίσματος, όπως λέμε στα κυπριακά. Πρέπει να κάνουμε ενιαία νομοθετήματα που να απαντούν στα προβλήματα. Είτε αυτά ονομάζονται προβλήματα του ποθενέσιας, είτε της διαφάνειας, είτε της παρακολούθησης των διαφόρων κυβερνητικών πράξεων και ενεργειών.
είτε έρχονται από πλευράς κυβέρνησης ή ακόμα και από την ίδια αντιβουλή. Δεν μπορούμε, δεν πάει άλλο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Πρέπει να πάρουμε το θέμα ζεστά και ζεστά να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη και αυτή τουλάχιστον δηλώνω ότι θα την προωθήσω. Όντας ή υπηρετώντας στον χώρο της Βουλής, μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέω στους ψηφοφόρους μου ότι είμαι ετοιμοπόλεμος, ετοιμοπαράδοτος και από την πρώτη ημέρα μπορώ να λειτουργήσω και να παράξω έργο. Αντιμετωπίζοντας, ναι, χωρίς αμφιβολία και το θέμα διαπλοκής και κάθαρσης. Δεν περιποιεί η μέγιστη τιμή να ταξιδεύεις στο εξωτερικό και να λέεις πλέον ότι είσαι Κύπριος. Είναι κάτι το οποίο ενοχλεί. Ενοχλεί όταν πουλείς την πατρίδα σου κομμάτι με κομμάτι, δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου, παίρνουν αυτά που είπατε, αναφερθήκατε στο «θα κάνουμε». Υπήρξαν πολλά «θα» στο παρελθόν και δυστυχώς πολλοίς κόσμος έχει απογοητευτεί. Είναι εμείναμε πάνω στα «θα κάνουμε», «θα» και «θα» και «θα» και δυστυχώς οι πιο νέες γενναίες έχουν απογοητευτεί, δεν έχουν εμπιστοσύνη δηλαδή στους πολιτικούς και από μία τελευταία έτσι έρευνα που έγινε από το ΡΙΚ διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον το 60% των νέων ηλικιών δεν ενδιαφέρονται και δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς. Πώς βλέπετε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς μπορούμε να πείσουμε τους νέους? Δεν κακίζω τους νέους, γιατί εμείς οι ίδιοι, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, εμεριμνήσαμε να τους αποστασιοποιήσουμε από τα πολιτικά δρόμενα. Εδώ πρέπει και είναι ένα βασανιστικό ερώτημα, νομολογώ, η αποστασιοποίηση πρέπει να απαντηθεί με την ενεργό συμμετοχή μας. Η κοινωνία μας, για να τα φέρει απάνω, χρειάζεται πολίτες ενεργούς που να συμμετέχουν, να έχουν άποψη. Το να αποστασιοποιείσαι ή να κρατάς τις αποστάσεις που κρατούν ως επιτοπλίστων οι νέοι. Δεν είναι λύση, γιατί αύριο, όπως λένε στα χωριά μας, ο φούρνος θα φέρει την πυρά. Αύριο θα δούμε τις συνέπειες της αποστασιοποίησης. Συνεπώς, η προτροπή η δική μου και αυτόν τολμώ και κάνω στις καθημερινές μου επαφές, είτε τηλεφωνικές, είτε μέσα από τα μέσα της μαζικής δικτύωσης, είτε στις λιγοστές συγκεντρώσεις που κάνουμε, τους λέω ότι πρέπει να δραστηριοποιηθείτε, να έρθετε κοντά και με την καθοδήγηση των παλιών, ναι, θα φτιάξουμε αυτό το μείγμα που θα βοηθήσει τον τόπο μας. Άλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να σας δώσω μόνο ένα λεπτό για να κλείσουμε. Έτσι, να στείλετε στους παρήκους, ιδιαίτερα εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, που έχετε και συγγενείς και φίλους, και στους υπόλοιπους, έτσι ένα σύντομο μήνυμα. Γιατί να ψηφίσουν λοιπόν τον Κωστάκη Χριστοφόρου? Την παροικία την είχα και την έχω συνέχεια στην καρδιά μου. Γιατί εξήγησα τις σχέσεις τις οποίες έχω, αλλά και υπηρεσιακά, όταν συνόδευα τους εκάστοτε προέδρους, είχα την ευκαιρία να ακούσω από πρώτο χέρι προβλήματα και εισηγήσεις. Τώρα γιατί να με ψηφίσουν εμένα? Γιατί κατεβαίνω στην πολιτική για να δώσω, όχι να πάρω. Έχω ικανοποιήσει όλες μου τις φιλοδοξίες. Υπηρέτησα ως Γενικός Διευθυντής της Βουλής. Έχω φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της υπηρεσίας μου. Διετέλεσα για μακρά σειράν ετών πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Συνεπώς, μπορώ να πω ότι αρκετά ως εδώ, αλλά δεν μου πάει να μείνω με τα χέρια δειμένα. Πρέπει να κατεβώ στο στίβο, να το παλέψουμε όλοι μαζί. Δεν περισσεύει κανένας. Όλοι έχουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να μπορέσουμε να σώσουμε τον τόπο. Διαφορετικά θα καταστραφούμε και θα κλαίουμε πάνω σε ρήπια.
Μάλιστα. Μικρή και μεγάλη. Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοφόρο, να είστε καλά και κάθε επιτυχία εύχομαι στις προσπάθειές σας και τα πράγματα θα δείξουν. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings. Μας στηρίζουν πάντα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να καληνυχτήσουμε τον κύριο Χριστοφόρου και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τα νύχτα σας. Καληνύχτα μου και τις ευχές μου για καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστούμε.